τους Ευρωπαίους. Πόσο εύκολο είναι να έχεις αποτελέσματα που να αφορούν και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πριν από τις 23 του Απρίλη? Να έχουμε μια συμφωνία. Αυτό είναι δηλαδή ένα δίλημα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δηλαδή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μπορεί να κάνει τα εξής πράγματα. Πρώτον, να λειτουργήσει έντιμα και να συμβάλλει στο να υπάρξει μια συμφωνία σε όλα αυτά τα θέματα, αφήνοντας στην άκρη προς το παρόν το θέμα του χρέους. Και το χρέος προφανώς το Διεθνές Ταμείο δεν μπορεί να το αποφασίσει πριν τη δική του σύνοδο που είναι 23 Απριλίου. Το δεύτερο, είμαι υποχρεωμένος και εγώ τώρα να μιλήσω όχι ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αλλά ως αναλυτής. Το δεύτερο που ενδεχομένως σκεφτούν κάποιοι να κάνουν, να κρύψουν αυτό το δίλημα το οποίο έχουν, να καθυστερήσουν σκόπιμα τη συμφωνία που λέγαμε πριν, για να καλύψουν ότι το πρόβλημα είναι δικό τους. Δηλαδή, το ΔΕΛΤΑ δεν είναι αυτό που πρέπει να αποφασίσει, θα κάνει τελικά. Θα μείνει στο πρόγραμμα, θα φύγετε από το πρόγραμμα κλπ. Άρα, αυτό είναι ένα, ας το πω έτσι, σημείο γκρίζο, το οποίο δεν εξαρτάται από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά εξαρτάται από το τι θα κάνει το ΔΕΛΤΑ. Το δεύτερο δίλημα το έχει, πρέπει να πω ανοιχτά εδώ πάλι, το έχουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και ειδικά η Γερμανία. Ή όσοι λένε ότι εμείς θέλουμε υποχρεωτικά το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ να είναι μέρος του ελληνικού προγράμματος. Αν το θέλουν αυτό, τότε θα πρέπει να δουν τι θα κάνουν με το αίτημα του Διεθνούς Ταμείου που λέει εμείς θα είμαστε στο ελληνικό πρόγραμμα εάν μειωθεί το ελληνικό χρέος. Άρα έχουμε μία συμφωνία, έχουμε μία διαπραγμάτευση όπου η ελληνική πλευρά έχει κάνει και κάνει ό,τι εξαρτάται από εμάς, ό,τι εξαρτάται από εμάς, αλλά έχουμε και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ και η Γερμανία και η μεταξύ τους σχέση πώς θα δημορφωθεί. Επειδή στην Ελλάδα δυστυχώς, και το λέω πραγματικά με λύπη, στην προσπάθεια τους ορισμένοι να κάνουν αντικυβερνητική ας πούμε, προπαγάνδα, που έχουν δικαίωμα να κάνουν κριτική και αντιπολίτευση, οπωσδήποτε. Δυστυχώς δεν λέγεται όλη η αλήθεια στον ελληνικό λαό. Δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρο στον κόσμο σήμερα πού οφείλεται η καθυστέρηση. Γιατί δεν κλείσαμε από το Σεπτέμβριο και έχουμε φτάσει στον Μάρτιο. Η καθυστέρηση πού οφείλεται για εσάς? Δεν θα σας πω τη δική μου γνώμη. Θα σας διαβάσω κάτι που οι δημοσιογράφοι εδώ προφανώς το ξέρουν. Προκαιρού υπήρξε άρθρο του κυρίου Γκάμπριελ, νυν Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας, ως πρόσφατα Προέδρου του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, στην γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, ο οποίος λέει «Η διάσταση απόψεων μεταξύ του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών και του ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ είναι αυτή που αποκλείει τη συμφωνία». Και ακριβώς γι' αυτό προτείνει στον κύριο Σόιμπλε και στην γερμανική κυβέρνηση να δείξουν κατανόηση, να χαλαρώσουν τις απαιτήσεις τους και να διευκολύνουν τόσο ώστε να υπάρξει τελικά η συμφωνία. Και το πρόβλημα ακριβώς βρίσκεται στην αντιφατικότητα των επιδιώξεων. Θέλω το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο πρόγραμμα, αλλά δεν θέλω τους όρους που θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να είναι στο πρόγραμμα. Αυτή είναι λοιπόν ένας κόμπος ο οποίος πρέπει να λυθεί το επόμενο διάστημα. Το ίδιο κάνει και το Διεθνές Ταμείο. Εμείς τώρα βρισκόμαστε στη μέση αυτής της κουβέντας την οποία περιγράψατε, αυτής της αντιπαλότητας, όπως θέλει να την ονομάσει κανείς. Ωστόσο, οι αντοχές οι δικές μας μπροστά σε αυτή την αντιπαράθεση είναι ποιες? Ακούσαμε τον κύριο Ρέγκλινγκ σήμερα να μιλάει ενδεχομένως και για τον Ιούλιο, για το κλείσιμο της αξιολόγησης. Ακούσαμε τον κύριο Ντάιζελμπλουμ να λέει ότι δεν πάμε με χρονοδιαγράμματα. Πάμε και βλέπουμε. Εμείς πού βρισκόμαστε, ποιες είναι οι αντοχές μας? Ο κύριος Ντάιζελμπλουμ καταρχήν εξέφρασε και αυτό στην βούληση να τελειώσουμε γρήγορα. Στο ερώτημα αν μπορεί να εγγυηθεί ότι 7 Απριλίου θα τελειώσουμε, απέφυγε να λάβει δέσμευση. Γιατί? Διότι ενδεχομένως τον ερμηνεύω, φοβάται και εκείνος, ότι αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που μπορεί να πάρει απόφαση τελικά για το χρέος τον Απρίλιο, 23 Απριλίου, καθυστερήσει, γι' αυτό δεν είναι δέσμευση. Αλλά πρέπει να παρατηρήσω ότι και ο κύριος Μοσκοφισή και ο κύριος Ντάιζελμπλουμ ήταν σαφείς ότι θέλουν και αυτοί να τελειώσουμε γρήγορα. Οι δικές μας αντοχές. Κύριε Χαρίτο, εμείς είμαστε σε ένα πρόγραμμα αναγκαστικής επιτροπής που μας δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Και η αγωνία και ο στόχος μας είναι να τελειώσουμε αυτό το πρόγραμμα κανονικά το καλοκαίρι του 2018. Δεν υπάρχουν αντοχές, θέλω να πω, για να καίμε.
Είμαστε στα όρια των αντοχών της κοινωνίας προπολού, θα έλεγα. Επομένως, γι' αυτό τόνισα ότι δεν πρέπει να κατανοούμε τα πραγματικά προβλήματα για να διαπραγματεύουμε και άποψη. Αυτή η απλουστευτική άποψη ότι η κυβέρνηση για λόγους χ δεν θέλει να κλείσει την αξιολόγηση είναι άδικη, είναι λάθος και είναι και παράλογη σε τελευταία ανάλυση. Δεν θέλουμε εμείς ως κυβέρνηση να τρέξει η οικονομία, να αξιοποιήσουμε και μια δυναμική η οποία εμφανίζεται και στον τομέα των επενδύσεων και αλλού. Δεν θέλουμε εμείς να κλείσει το πρόγραμμα στην ώρα του κανονικά και να πούμε στον κόσμο ότι δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτό που θέλαμε να κάνουμε ακριβώς. Υποχρεωθήκαμε να πάρουμε μέτρα που πλήττουν λαϊκά στρώματα, αλλά εν πάση περιπτώσει ο στόχος που είναι να φύγουμε από το πρόγραμμα εκπληρώθηκε. Άρα εμείς από την πλευρά μας θεωρούμε ακριβώς. Και άλλωστε η κυβέρνηση, αν σκεφτείτε τι έγινε από το Σεπτέμβριο το περασμένο, με τον ανασχηματισμό, με το σχεδιασμό που κάναμε, από τότε εμείς είχαμε αυτή τον φόβο, μήπως κάποιοι με διάφορα κόλπα προσπαθήσουν να παρατείνουν τη διαδικασία. Εδώ λοιπόν που έχουμε φτάσει, εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση πάντως έχει κάνει λάθη. Μου επιτρέπετε, η κυβέρνηση έχει κάνει λάθη, γιατί η ίδια η κυβέρνηση έχει βάλει χρονοδιαγράμματα. Μιλάγαμε για το Δεκέμβρη, μεταδόθηκε ένα περιθώριο αυτό να πάμε ερώτημα παραπέρα. Που μου θέτει και εγώ το σκέφτομαι, διότι και εγώ έχω μιλήσει. Θέτουμε κάθε φορά τους στόχους μας. Θα μπορούσε κανείς να μην το κάνει αυτό, να είναι γενικόλογος, να είναι σαφής. Δεν ξέρω, είναι ένα θέμα, αν θέλετε, και επικοινωνιακής αυτοπολιτικής. Εγώ δεν μετανιώνω όταν λέμε την αλήθεια. Και τώρα σας λέω, θα μπορούσα να σας πω οπωσδήποτε. Όταν μιλάγατε για το Δεκέμβρη, δεν γνωρίζατε τα δεδομένα, ποια είναι, τους φόβους αυτούς που περιγράφετε, δεν τους είχατε και τότε. Το Δεκέμβρη η αξιολόγηση μπορούσε να είχε κλείσει αν ήταν μόνο αξιολόγηση. Και μπορώ να σου το αποκαλύψω τώρα, αν δεν είναι γνωστό, γιατί δεν έκλεισε τον Δεκέμβρη η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση δεν έκλεισε τον Δεκέμβρη, πρώτον, διότι ο κύριος Σόιμπλε πρότεινε στο Eurogroup να δεχτούμε 10 χρόνια πλεονάσματα 3,5%. Και αν υπάρχει στην Ελλάδα μια πολιτική δύναμη ή ένας κοινωνικός φορέας που θεωρεί ότι έπρεπε να το δεχτούμε, ας σηκώσει το χέρι του, έστω τώρα το πει. Και το δεύτερο το οποίο έγινε τότε ήταν ότι βγήκαν ορισμένοι, να μην πω ονόματα πάλι, και είπανε δεν θα υπάρξει ελληνικό πρόγραμμα αν δεν υπάρξει το Δέλτα Νιτάφ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι δίνεται μια τεράστια διαπραγματική δύναμη στο Δέλτα Νιτάφ. Διότι όταν λες δεν θα υπάρξει πρόγραμμα χωρίς αυτό, άρα ο άλλος μπορεί να έχει μια αυξημένη δύναμη. Κατόπιν αυτού λοιπόν έρχεται το Δέλτα Νιτάφ και λέει για να μπω στο πρόγραμμα πρέπει η Ελλάδα να πάρει πρόσθετα μέτρα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η δύο λόγοι που δεν έκλεισε το Δεκέμβριο η αξιολόγηση. Και αρχίζουμε από τότε μια προσπάθεια να φύγουμε από τα 4,2 δισευρώ μέτρα, να φύγουμε από την έννοια των μέτρων λιτότητας και να πάμε σε αυτό που συζητούμε τώρα, ότι ό,τι μέτρο υπάρξει, θα υπάρξει το αντιμέτρο. Πώς να πούμε, το αντιστάτικο. Για να κλείσουμε αυτό που είπατε πριν, άρα εσείς να εικάσω ότι ελπίζατε στο ότι θα υπάρξουν πιέσεις τέτοιες ώστε να καμφθούν οι ενστάσεις Σόιμπλε απέναντι στο ελληνικό πρόγραμμα. Δεν θα το εντόπιζα τόσο πολύ σε ένα πρόσωπο. Είναι ένα σύστημα δυνάμεων που θέλουν να κλείσει συμφωνία, όπου πέρα από εμάς φυσικά ως χώρα και ως κυβέρνηση είναι όλο το ευρωσύστημα, θα έλεγα. Είναι ορισμένες χώρες οι οποίες έχουν άλλες απόψεις, αλλά θεωρώ ότι δεν έχουν αυτή τη στιγμή την πλειοψηφία. Δηλαδή η δυναμική των πραγμάτων είναι να κλείσει συμφωνία. Δεύτερο καινούργιο στοιχείο το οποίο έχουμε είναι ότι το ελληνικό θέμα έχει γίνει αντικείμενο διαλόγου και αντιπαράθεση, θα έλεγα, σε όλη την Ευρώπη βέβαια και μέσα στη Γερμανία ακόμα. Έχει γίνει και βαρύδι πλέον το ελληνικό ζήτημα. Μα ήταν πάντα. Δηλαδή αυτό που ζούμε στην Ελλάδα δεν είναι μια ορθολογική, ας το πω έτσι, ακόμα και από τη σκοπιά του καπιταλισμού θα έλεγα διαχείριση. Εάν έχεις ένα χρέος, τότε βεβαίως κάνεις μια προσαρμογή για να ισορροπείς τα οικονομικά σου, μετά μπαίνεις δυναμικά στην ανάπτυξη, ούτως ώστε μέσω της ανάπτυξης να εξυπηρετείς το χρέος σου. Αυτό που ζούμε εμείς είναι μια πολιτική τιμωρητική και ταυτόχρονα μια αιμονική νεοφιλελεύθερη άποψη ότι μέσω της καταστροφής θα ξαναβρει το σύστημα της δυνάμεις να ανακάμψει. Δηλαδή, διαλύοντας την κοινωνία, θα δημιουργήσουμε όρους ανάκαμψης. Αυτές είναι καταστροφικές απόψεις. Το είδαμε. Πουθενά στον κόσμο, κύριε Χαρίτο, δεν έχουμε σωρευτική. Να το πω διαφορετικά. Ναι. Δεν θα βάλω όνομα. Θα πάω με τα νερά σας. Εικάζεται ότι από εδώ και πέρα θα υπάρξουν πιέσεις τέτοιου είδους απόψεις για πολιτικές, για άσκηση τέτοιου είδους πολιτικής στο ελληνικό ζήτημα να μπουν πλέον στο περιθώριο και να υπερισχύσουν άλλου είδους φωνές. Η άποψή μου καταρχήν είναι συνολικά μιλώντας
ότι παρά την καθυστέρηση είμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος με την ευρύτερη έννοια. Πάντως κάτι τέτοιο δεν το συμμερίζεται ούτε η αντιπολίτευση ούτε τα υπόλοιπα κόμματα. Ναι, εντάξει, καθένας έχει την άποψή του. Εγώ ξέρω ότι εμείς τι θέλουμε. Εμείς θέλουμε να λήξει το πρόγραμμα κανονικά καλοκαίρι του 2018. Για να το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει εντός του 2017 να βγούμε στις αγορές, να γίνουν όλα αυτά τα οποία έχουμε πει να μην τα επαναλαμβάνω, ούτως ώστε να υπάρξει ο χρόνος μιας ορίμασης. Εάν κλείσει η αξιολόγηση στον ορίζοντα από τώρα μέχρι τις αρχές Μαΐου, είμαστε εντός του... Η καθυστέρηση, το κλείσιμο της αξιολόγησης, για να πατήσω και στο λόγο που χρησιμοποιεί η αντιπολίτευση, δεν δημιουργεί καθυστέρηση γενικότερα στο όποιο πρόγραμμα είχατε κατά νου? Κάθε καθυστέρηση είναι αρνητική. Αλλά εφόσον μιλάμε για αντιπολίτευση, θα μου επιτρέψει ένα σχόλιο εδώ. Η οικονομία επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες και αβεβαιότητα. Όταν λοιπόν αξιοποιείται, αντί να εξηγούνται οι όροι με τους οποίους γίνεται η διαπραγμάτευση. Δηλαδή να ξέρει ο κόσμος ότι εδώ για αυτούς τους λόγους έχουμε μια καθυστέρηση, άρα δεν χρειάζεται να υπάρξει πανικός, δεν άλλαξαν τα δεδομένα ριζικά, δεν χρειάζεται ας πούμε να έχουμε ανησυχία τι θα γίνει με το ευρώ, τι θα γίνει με τις τράπεζες, τι θα γίνει με το ένα με το άλλο. Όταν λοιπόν η κάθε δύσκολη συγκυρία αξιοποιείται και βγαίνουν διάφοροι και μιλούν για Brexit, μιλούν για πανικό, μιλούν για αδιέξοδα, μιλούν για όλα αυτά τα οποία μιλούν, να μου επιτρέψει να πω ότι αυτό συμβάλλει στην αύξηση αβεβαιότητας. Στην προσπάθειά τους κάποιοι να εξυπηρετήσουν τα κομματικά τους ωφέλη, δεν σκέφτονται πολλές φορές τις συνέπειες που έχουν αυτά που λένε για τη χώρα την ίδια. Και δυστυχώς αυτό γινόταν παλιότερα, γίνεται και τώρα. Αλλά εγώ θέλω να δω τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Είμαστε εδώ που είμαστε. Ολοκληρώνεται, ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί αυτό που ονομάζουμε τεχνική συμφωνία στο τεχνικό επίπεδο, να έρθουμε στα πιο δύσκολα για αυτούς, που είναι μέτρα για το χρέος, τα οποία καθορίζουν και τα μέτρα για το πλεόνασμα, να πάμε λοιπόν σε μια ολική συμφωνία που δεν θα αφορά πια τη δεύτερη αξιολόγηση, θα αφορά τη λήξη του προγράμματος. Δηλαδή θα αρχίζουμε να μετράμε πότε λήγει το πρόγραμμα και τι κάνουμε μετά το πρόγραμμα και μετά όλη αυτή την κατάσταση, ας πούμε, έκτακτης ανάγκης που ζήσαμε και που ορισμένοι βεβαίως θέλουν να μην είναι έκτακτη αλλά να συνεχίζεται πάπειρον. Έτσι βλέπω το στίγμα, ας πούμε, της περίοδου. Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους που θέλω να θέσω εγώ. Συζητάμε αυτή τη στιγμή τη συντάξη, τα εργασιακά, συζητάμε το φορολογικό, συζητάμε και τα αντίμετρα. Το εύλογο ερώτημα που γεννάται είναι όταν ο άλλος, επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό, υδρώνει τη φανέλα, ο δανειστής, για να σου επιβάλλει μια σειρά από μέτρα στα εργασιακά, στη φορολογία, στις συντάξεις. Για ποιο λόγο να δώσει στην κυβέρνηση τη δική σας την ευχέρεια να έχει κάποια αντίμετρα, ένα μπούσουλα στον οποίο πατάει και ακυρώνει τα όποια μέτρα έχουν υδρώσει οι άλλοι για να τα επιβάλλουν? Δεν καταλαβαίνω το υδρώσει για να επιβάλλουν. Δηλαδή συζητάμε εδώ και πόσες εβδομάδες τώρα τα εργασιακά εξακολουθούμε να τα συζητάμε και να είναι ανοιχτά. Τα μέτρα που μας προτείνουν. Για ποιο λόγο να δεχθούν να ακυρώνεται η όποια συμφωνία μέσα από αντίμετρα? Διότι έχουμε μπει στη σφαίρα του παραλόγου. Δηλαδή τα μέτρα που μας ζητούν δεν βοηθούν την οικονομία μας να ανακάμψει, δεν βοηθούν την κοινωνία μας να συνέλθει, δεν βοηθούν σε τίποτα. Πάρτε τα εργασιακά μέτρα. Τι μας λένε? Να μην επιστρέψουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Γιατί να μην επιστρέψουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις? Όλη η Ευρώπη έχει συλλογικές διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, να είμαστε ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην έχουμε αυτό το οποίο υπάρχει σε όλη την Ευρώπη? Και βγαίνει ο Ντάιζεμπλουμ και λέει: εγώ, ως δημοκράτης, είμαι υπέρ των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Βγαίνει ο κύριος Μοσκοβισή και λέει: εγώ είμαι υπέρ των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Θα βγει μεθαύριο, κρατήστε το κι εσείς κύριοι δημοσιογράφοι, θα βγει μεθαύριο η διακήρυξη για τα 60 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη δημιουργία της. Εκεί θα λέει φαρδιά πλαθιά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει και είναι περήφανη για το κοινωνικό της μοντέλο. Θα μιλάει για σύγκληση και μας ζητάνε λοιπόν να μην έχουμε ένα δικαίωμα το οποίο υπάρχει. Αυτό δεν έχει καμία λογική. Λοιπόν, και θέλω, επιτρέψτε μια παρένθεση εδώ, αν μπορώ. Θέλω να θέσω και ένα θέμα προβληματισμού για τον κόσμο της εργασίας. Θυμάμαι παλιά και αγωνιζόμαστε και λέγαμε όλοι, με αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας. Εδώ βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι να ανακτήσουμε καταργημένο δικαίωμα. Διότι βγαίνουν και ορισμένοι με το δάχτυλο έτσι, είναι αυτοί που κατάργησαν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Είναι αυτοί που με νόμο μείωσαν το κατώτατο μισθό. Είναι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για την κατάσταση που είμαστε εδώ και τώρα μας συγκαλούν εμάς γιατί, επειδή καθυστερούμε, λέει, τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή, προσπαθούμε να επαναφέρουμε αυτά τα δικαιώματα. Το πρώτο λοιπόν που έχει παραλογισμό είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, δεν είναι μόνο παραλογισμό, είναι και ταξικά, σκληρά ταξικά σηματοδοτημένα τα μέτρα αυτά.
Τι λέει το ΔΝΤ? Πρέπει να μειώσετε τους φορολογικούς τελεστές των υψηλών εισοδημάτων και των επιχειρηματικών κερδών. Ωραία. Αν είχαμε άνεση, θα το κάναμε κι εμείς. Δεν είμαστε λάτρεις των υψηλών φορολογιών. Δυστυχώς είμαστε μια χώρα σε υπερχρέωση που πρέπει να πάρθουν και έκτακτα μέτρα. Πώς θα το κάνετε αυτό, μας λένε, θα μειώσετε το αφορολόγητο. Δηλαδή, να αυξήσουμε τη φορολογία των πιο φτωχών στρωμάτων και με τα έσοδα που θα εισπράξουμε να βελτιώσουμε τη θέση των πιο σχετικά εύπορων στρωμάτων. Είναι δυνατόν να δεχτεί η δική μας τουλάχιστον κυβέρνηση τέτοια μέτρα? Άρα αυτά είναι που ζητάει το ΔΝΤ. Τα ζητάει επειδή τα πιστεύει και έχει αιμονές? Δεν ξέρω. Άρα τα ζητάει τέτοιο, επειδή θέλει να κάνει καθυστέρηση? Τα ζητάει επειδή, όπως λένε ορισμένοι, θα ήθελε να φύγει εντελώς από το πρόγραμμα και ζητάει άλοθη? Επειδή δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει δυνατόν να συνειδητοποιήσουμε ως κοινωνία. Συγγνώμη και βάζω τελεία. Να συνειδητοποιήσουμε ως κοινωνία τι ακριβώς. Δηλαδή να ανοίξουμε το μαύρο κουτί της διαπραγμάτευσης και να δούμε τι είναι μέσα. Τι μας ζητάνε, σε τι πρέπει να πούμε ναι. Και εγώ δέχομαι κυβέρνηση που θα κάνει λάθος. Μακάρι να είχαμε έναν τρόπο με το ίντερνετ, με οποιοδήποτε τρόπο, στο κάθε θέμα να έχουμε αυτόματα τη γνώμη του κόσμου. Αλλά πιστεύω στα θέματα που μόλις σας ανέφερα, τα εργασιακά, θέλω να πιστεύω δεν υπάρχει δεύτερη γνώμη η οποία να λέει ότι πρέπει να δεχτεί. Άρα εσείς εικάζετε ότι θα υπερισχύσει η λογική στη διαπραγμάτευση αυτή? Γιατί μου λέτε είναι δυνατόν η κυβέρνηση η δική σας να αποδεχθεί κάτι τέτοιο? Δεν πιστεύω πολύ στη λογική, διότι πολλές φορές ο ανορθολογισμός είναι και αυτός μέρος της πολιτικής. Αυτό που πιστεύω είναι ότι, πρώτον, όπως σας είπα, η Ελλάδα είναι μια οριακή χώρα στην Ευρώπη. Έχουν τεράστιες ευθύνες και πέρα από τις δικές μας ευθύνες αυτών που μας οδήγησαν στην κρίση και στη χρεοκοπία. Υπάρχουν ευθύνες, διότι τα δύο πρώτα προγράμματα είχαν διαλυτικό αποτέλεσμα στην οικονομία και την κοινωνία. Άρα υπάρχει ένα γενικότερο παγκόσμιο, θα έλεγα, ενδιαφέρον τι θα γίνει με αυτή τη χώρα τελικά. Δεύτερον, η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα. Έχουμε την υπερχρέωση, έχουμε του κόσμου προβλήματα, αλλά δεν πάβουμε να είμαστε μια γεωστρατηγικά πολύ σημαντική χώρα. Άρα δεν έχουμε τις απόψεις ότι χρωστάς, μη μιλάς. Αυτές είναι οι τοπαθείς απόψεις. Θέλει σύστημα, θέλει σχέδιο, θέλει όχι, ας πούμε, τζαμπουκάδες και μεγάλες κουβέντες, αλλά την άποψή μας την τεκμηριωμένη πρέπει να τη λέμε και να τη διεκδικούμε. Πιστεύω λοιπόν το ίδιο. Επίσης, δεν ξέρω αν υπάρχουν δυνάμεις που να ήθελαν με τα τόσα προβλήματα που έχει η Ευρώπη να έχει ανοιχτό διαρκώς και ένα πρόβλημα που λέγεται ελληνικό πρόβλημα. Και ειδικά με τις εκλογικές διαδικασίες που είναι μπροστά μας. Η Ελλάδα και σήμερα είναι πολύτιμη για την Ευρώπη, είτε για συνοχή θέλει να μιλήσει, είμαστε εμείς το δείγμα της συνοχής θέλω να πω, είτε για ασφάλεια και άμυνα θέλει να μιλήσει, δεν υπάρχει ευρωπαϊκή άμυνα χωρίς την ελληνική συμμετοχή και πρέπει αυτό να το συζητήσουμε κάποια στιγμή, υπό ποιους όρους και ποιες προϋποθέσεις. Άρα με αυτή την έννοια θέλω να πω, λέει, το συμφέρον και ο συνδυασμός συμφερόντων, συν μια δική μας συνεπής στάση, διότι δηλαδή περνάει στο δευτερεύον ότι η Ελλάδα, ας πούμε, ότι η κυβέρνηση κατάφερε να είναι εντάξει με τα πλεονάσματα, να είναι εντάξει με διάφορους όρους και προϋποθέσεις. Συν όλα αυτά, λοιπόν, με κάνει αισιόδοξο ότι αυτό που είπατε, λογική, θα επικρατήσει. Εάν πάρουμε το χρέος, κύριε Δραγκασάκη, κάτι για το οποίο έχει παλέψει αυτή η κυβέρνηση, δεν θα πρέπει να υποχωρήσετε σε άλλα ζητήματα? Θεωρείτε δηλαδή η κόκκινη γραμμή, το εργασιακό, τις ομαδικές απολύσεις, αυτά δεν θα τα δούμε να συμβαίνουν? Δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε. Βεβαίως, δεν κάνεις συμφωνία, δεν κάνεις μετακινήσεις, μετατοπίσεις, συμβασμούς, το έχουμε μάθει αυτό κλπ. Δεν μπορείς όμως να υποχωρήσεις σε πράγματα που δημιουργούν ζημιά. Να φέρω δύο παραδείγματα. Ας πούμε, με ζητάνε παράλογα μέτρα τα οποία δεν θα μπορέσουμε να τα πιάσουμε. Θα τα δεχτούμε αυτά? Αν τα δεχτούμε τώρα, σε λίγο θα μας πούνε είστε ασυνεπείς, δεν εκπληρώσατε τους όρους, άρα πάλι τιμωρητικές πολιτικές. Άρα πρέπει από τώρα να καθαρίσουμε το πεδίο, να αναλαμβάνουμε υποχρεώσεις που μπορούμε να τις εκπληρώνουμε. Δεύτερον, δεν μπορούμε να πάμε με την όπιστη. Δεν μπορούμε, λέει, στη νέα γενιά να πούμε, ξέρετε, η οικονομία θα ανακάμπτει, αλλά εσείς δεν θα αποκτήσετε ποτέ, ας πούμε, αξιοπρεπή εισοδήματα, διότι θα έχει το συλλογικό δικαίωμα της διαπραγμάτευσης. Άρα θεωρώ ότι εδώ που έχουμε φτάσει, η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει τις υποχρεώσεις της. Πρέπει και οι άλλοι παράγοντες το να δουν τι θα κάνουν και σε ό,τι αφορά το χρέος και σε ό,τι αφορά τα πλεονάσματα, ούτως ώστε πραγματικά η Ελλάδα να βγει από αυτό το πρόγραμμα και από αυτή την επιτροπία που δεν θα είναι το τέλος της κρίσης. Διότι εμάς τώρα έχουν ανοίξει πληγές που θα θέλουν χρόνια να τις αντιμετωπίσουμε, αλλά τουλάχιστον να μπορούμε ως κοινωνία να ανασυγκροτηθούμε
να σχεδιάσουμε το μέλλον μας εμείς, να αναλάβουμε δεσμεύσεις και ιδιοκτησίες προγραμμάτων εμείς και να μπορέσουμε να, όπως είπα, να πάμε σε μια πιο διαδικασία, ας πούμε, ανασυγκρότησης οικονομίας και της κοινωνίας κλπ. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει δώσει αρκετές λαβές και πάσεις για να συνεχιστεί η κουβέντα. Δίνω το λόγο στην κυρία της παρέας,